καθήκοντος για να έχουν καθαρίσει τις πόλεις. Και αντί αυτή η προσπάθεια να επιβραβεύεται από τους φορείς, από την πολιτεία, αυτό το μόνο που βλέπουμε είναι μια απαξίωση, μια συκοφάντηση και μια στάση που ουσιαστικά θέλουν ένα και μοναδικό στόχο, να καταργήσουν το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης με πρώτη προτεραιότητα τη διαχείριση των απορριμμάτων όχι μόνο στην Αττική, σε όλη τη χώρα. Είναι μια επιλογή κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των συγκεκριμένων κατασκευαστικών ομίλων, οι οποίοι θα πάρουν φυσικά με κατασκευή των εργοστασίων και τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των απορριμμάτων. Συμφέροντα, η στοχοποίηση των εργαζομένων εξυπηρετεί και μια άλλη επιδίωξη της κυβέρνησης. Κάθε φωνή οργανωμένης αντίστασης πρέπει να συκοφαντείται και να απομονώνεται προκειμένου να μην εξαπλώνεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Η επίθεση που δέχεται το συνδικαλιστικό κίνημα όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά, είναι διότι είναι και ο μόνος θύλακας αντίστασης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν προτάσεις. Οι εργαζόμενοι έχουν προτάσεις, αλλά όπου και αν τις θέλουμε, όπου και αν τις δίνουμε, αυτές μπαίνουν στα συρτάρια είτε των Υπουργείων, είτε των καταναρχών, οι οποίοι προφανώς, επειδή έχουν συμφέροντα, ιδιωτικά συμφέροντα, ιδία συμφέροντα, δεν θέλουν να τα δείξουν. Δεν είναι το μοναδικό κομμάτι στο οποίο η ΠΟΕΟΤΑ έχει πρόταση. Συνολικά το δημοσιοπαλλητικό κίνημα έχει προτάσεις για όλο το δημόσιο. Τις έχει καταθέσει για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Είτε αυτό αφορά την κοινωνία της πληροφορίας, είτε την παροχή υπηρεσιών από απόσταση, είτε τη χορήγηση πιστοποιητικών με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. 7 δις ευρώ δαπανήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια για την κοινωνία της πληροφορίας, η οποία δεν έχει μπει σε λειτουργία συνειδητά. Και ξέρετε γιατί? Για να μπορούν να σας τραβάνε στα πολιτικά γραφεία του κάθε βουλευτή καλοχαιρέτα ή του κάθε ερετού, για να πάνε να πάρετε το πιο απλό πιστοποιητικό, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε με τον πιο εύκολο τρόπο. Είναι η λογική της εξάρτησης που να έχει ο πολίτης με το σύστημα, με αυτό που κυβερνά, για να είμαστε εγκλωβισμένοι για τα αυτονόητα τα οποία πρέπει να μας παρέχει αυτό το κράτος. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, νομίζω πλέον είναι αυταπόδεικτο, διότι υπάρχει και μελέτη η οποία έχει πληρωθεί από την ΠΟΕΟΤΑ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, που αποδεικνύει τη μεγάλη μπίζνα, τη μεγάλη κομπίνα η οποία θέλουν να στήσουν, όχι μόνο απλώς για να οικονομήσουν, αλλά για να στήσουν περιβαλλοντικές βόμβες και να καταστρέψουν τη γενιά η οποία υπάρχει τώρα και τις επόμενες γενιές. Είναι η επέλαση των βαρβάρων. Εργολάβοι Γερμανοί με παροχημένο εξοπλισμό και απαρχαιωμένο εξοπλισμό που εκδιώχθηκαν από τους δημότες και πολίτες Γερμανούς, διότι και εκεί ιδιωτικοποίησαν νερό, ενέργεια και σκουπίδια, ήταν τόσο ακριβά και τόσο ρυπογόνα που οι ίδιοι οι πολίτες Γερμανοί ανάγκασαν τους πολιτικούς τους να τους διώξουν και έχουν ξαναγυρίσει είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε στο κράτος. Αυτοί λοιπόν με τον παροχημένο και απαρχαιωμένο εξοπλισμό ήρθαν στο κράτος της Μπανανίας, όπως μας κατάντησε η τροχαίνη κυβέρνηση και η Τρόικα, προκειμένου να μας δουν ως ηθαγενείς που θα δουλεύουμε με 400 ευρώ και θα κάνουν τον πλανήτη, τη χώρα αυτή, μια χώρα που δεν μπορεί να ζήσει σε μερικά χρόνια. Διαπιστώθηκε ότι αν γίνει σωστή διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων, μπορεί μέχρι και το 80% είτε να ανακυκλωθεί, είτε να κομποστοποιηθεί. Δηλαδή να γίνει το γνωστό κομπόστ,
που είναι ένα οργανικό λίπασμα, ένα φτηνό οργανικό λίπασμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους αγρότες, αλλά να έχει και έσοδα η αυτοδιοίκηση. Έσοδα της αυτοδιοίκησης πρέπει να γυρίσουν σε εσάς, γιατί εσείς πληρώνετε για τα σκουπίδια. Επαναλαμβάνουμε και το λέμε εδώ και χρόνια, το σκουπίδι είναι χρυσός, το σκουπίδι είναι κοινωνικό αγαθό. Αυτός που πληρώνει για την αποκομιδή του και την επεξεργασία πρέπει να λαμβάνει και τα πλεονεκτήματα από τη σωστή του διαχείριση. Τα χρήματα δηλαδή πρέπει να επιστρέφουν σε εσάς με αποτέλεσμα είτε να μειώνονται τα δημοτικά τέλη, είτε να γίνονται επενδύσεις σε περιβαλλοντολογικά έργα και σε έργα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών που πληρώνουν και το σκουπίδι. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, αν θέλουν να γίνουν ερωτήσεις θα γίνουν, αλλά ήθελα να κάνω μία αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις τις οποίες βιώνουμε σε αυτή τη χώρα. Κάποιοι σωτήρες, δίθεν σωτήρες, που θέλουν να σώσουν τη χώρα και επειδή υπέγραψαν αυτά που υπέγραψαν χωρίς να μας ρωτήσουν, αποφάσισαν μια νυχτή να εκτελέσουν περίπου 10.000 υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους και όχι μόνο υπαλλήλους της αυτοδιοίκησης. Αποφάσισαν να εκτελέσουν τους σχολικούς φύλακες και αποφάσισαν να εκτελέσουν μια νυχτή και τους δημοτικούς αστυνόμους. Άνθρωποι που μπήκαν με διαδικασίες στα ΣΕΠ, άνθρωποι που σπουδάσανε και τρίψαν τα παντελόνια τους στα θρανία, γονείς που ματώσαν οικονομικά για να τους σπουδάσουν, για να πάρουν πτυχία, δώσαν εξετάσεις, περάσανε με το ΑΣΕΠ, περάσανε και από σχολή άλλο έναν χρόνο και αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται περιττοί. Γιατί? Γιατί πρέπει να πέσει η αίμα όπως διατάζει η Τρόικα. Όταν βέβαια ρωτήθηκε ο επικεφαλής της Τρόικας ποιο θα είναι το δημοσιονομικό όφελος, είπε μηδέν. Και όταν ξαναρωτήθηκε για ποιο λόγο πρέπει να απολυθούν, γιατί πρέπει να σπάσει ένα ταμπού στην Ελλάδα. Δεν είναι ψέματα, δεν είναι ταμπού. Είναι αυτό που είδαμε πριν λίγο στο ντοκιμαντέρ. Πρέπει κομμάτια υπηρεσιών να απαξιωθούν μέσω των απολύσεων, γιατί ολόκληρες υπηρεσίες καταργούνται, και να περάσουν στον ιδιώτη. Πιστεύετε ότι οι δημοτικοί αστυνόμοι, αν θα πάνε που δεν θα πάνε στην Ελλάδα, θα ασχοληθούν με τα τοπικά προβλήματα του Δήμου? Με το κοινό ποινικό έγκλημα θα ασχοληθούν. Ποιος θα κάνει τη δουλειά της δημοτικής αστυνομίας? Απάντηση: security. Ιδιώτες, εταιρείες security. Αν οι σχολικοί φύλακες μπουν στη διαθεσιμότητα, ψηφιστεί το νομοσχέδιο την Τετάρτη, ποιος θα φυλάξει τα σχολεία? Security. Έπονται οι καθαρίστριες. Οι δημοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως τα είπε ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κ. Δανιηλίδης, χτες στη συνεδρία της ΠΕΔ, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο έρχονται. Ποιος θα καθαρίσει τα σχολεία? Εργολάβοι καθαρισμού, που θα προσλάβουν τις ίδιες καθαρίστριες με 300 και 400 ευρώ για να κερδίσει αυτός. Το ίδιο θα συμβεί και με τις επιχειρήσεις και με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Οι παιδικοί σταθμοί θα βοηθούν σε ιδιώτες. Είναι στόχος. Καταργούνται ολόκληρες δομές, κοινωνικές δομές. Όταν αυτή η κατάργηση φέρει την ιδιωτικοποίηση, τότε πραγματικά θα καταλάβουμε πόσο πολύ κοστίζει αυτή η φτηνή ή η δωρεάν που θα έπρεπε να είναι κοινωνική παροχή, όταν είναι στα χέρια του ιδιώτη. Μέσα στο ίδιο νομοσχέδιο διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μία σειρά ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, κυρίως στο Νεπάλ, οι οποίοι οδηγούνται στη διαθεσιμότητα, στην ανεργία ή το πολύ πολύ να δουλέψουν πλέον στα ΙΕΚ, τα ιδιωτικά ΙΕΚ, μιας και καταργούνται οι ειδικότητες και τα παιδιά τα οποία σπουδάζαν εκεί θα πρέπει να πάνε στα ιδιωτικά ΙΕΚ που μέχρι πριν λίγες μέρες εγκαινίζαν οι κυβερνώντες αυτής της χώρας. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν μπορεί το ΕΠΑΛ με τους δημόσιους λειτουργούς και εκπαιδευτικούς να βγάλει ανθρώπους τεχνικά καταπτυσμένους και πρέπει να γίνει αυτό από το ΙΕΚ? Ακμή. Δεν έχω κάτι εναντίον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά όχι να είναι κρατικοδίαιτη, να μπει στην αγορά και να αγωνιστεί και να συναγωνιστεί το δημόσιο και να αποδείξει ότι ένας ιδιωτικός παιδικός σταθμός έχει καλύτερες παροχές υπηρεσίας και είναι και πιο φθηνός. Μπορεί να το κάνει? Όχι. Γι' αυτό πρέπει να καταργηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας για να γίνει μονοπόλιο. Και μετά δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Υπήρχαν πολλά ιδιωτικά ΙΕΚ που κάναν business με πανεπιστήμια του εξωτερικού για πλαστά μεταπτυχιακά. Βοά ο τόπος. Ουδέποτε πήγαν κάποιοι στο εξωτερικό να το κάνουν. Ουδέποτε. Υπήρχε συνεργασία. Εμφανιζόταν εδώ, κάναμε τα πτυχιακό και πέραν τη αλλοδαπή τα πτυχιακό. Το δημόσιο το έκανε αυτό? Ο ιδιωτικός τομέας το έκανε αυτό? Ο περισσότερος από αυτός είναι κρατικοδίαιτος σε αυτή τη χώρα.
Λοιπόν, να τελειώνει το παραμύθι και το ψέμα. Εμείς ως εργαζόμενοι της αυτοδιοίκησης είμαστε αποφασισμένοι να το φτάσουμε στα άκρα, να χτυπηθούμε, να συγκρουστούμε προκειμένου να μην περάσει αυτό το κατάπτυστο, αντισταγματικό και αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο. Καταργεί υπηρεσίες. Στέλνει περισσότερο κόσμο στην ανεργία στους ήδη 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Πολλοί λένε, δεν λυπάστε τους 1,5 εκατομμύριο ανέργους του ιδιωτικού τομέα και μιλάτε για 5, 10, 15, 20 χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Να εξηγήσουμε ότι κάθε μία απόλυση στον δημόσιο τομέα δημιουργεί 10 σχεδόν απολύσεις στον ιδιωτικό. Τα χρήματα της κατανάλωσης που στερείται η αγορά από έναν δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο δημιουργούν ασφυξία στην αγορά ή μείωση μισθών ή απώλεια θέσεων εργασίας. Το απέναντι μαγαζί αν είχε 3 υπαλλήλους και πέσει ο τζίρος του ή θα δοκιθεί σε απώλεια σε μείωση μισθών υπαλλήλων. Είναι κανόνες της οικονομίας. Αυτή είναι. Είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε. Οι δε συνθήκες των ανθρώπων που δουλεύουν στην καθαριότητα, που πολλοί τους αποκαλούν τεμπέληδες, θα ήθελα κάποιος να ξεκινήσει 6 ώρα το πρωί, 5, και να πάει από πίσω και να δείτε όλη τη διαδρομή την οποία βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι όλη την ημέρα. Για να μαζέψουν τα σκουπίδια σας, τα σκουπίδια μας. Οι συνθήκες, καταρχήν επικίνδυνες μόνο που πατάνε στα απορριμματοφόρα. Πολλά από αυτά έχουν σπασμένες πατούρες, κινδυνεύουν να πέσουν στον δρόμο. Η ίδια ατομικής προστασίας, για γέλια. Όχι κάθε χρόνο, κάθε 3, κάθε 4 ή και ποτέ σε κάποιους δήμους. Εξετάσεις προληπτικής ιατρικής που προβλέπεται από τον νόμο. Αν θυμηθεί να κάνει σύμβαση με γιατρό εργασία στο Δήμο. Καταγγέλνουμε τα αισθητικά αυτά και όταν τα καταγγέλνουμε είμαστε κακοί συνδικαλιστές, είμαστε τραμπούκοι συνδικαλιστές. Γιατί τολμούμε να καταγγείλουμε ότι ο άλλος είναι εκτεθειμένος στο να πεθάνει πριν την ώρα του. Έχει ρωτήσει κανένας πόσο είναι ο μέσος όρος ζωής ενός εργάτη απορριμμάτων? Είναι 10 χρόνια μικρότερος από τον υπολείπον μας. Πολλές φορές λένε γάλα. Γιατί να παίρνουν γάλα οι εργαζόμενοι? Υπάρχει μελέτη ιατρική. Δημιουργείται πρόβλημα στο αίμα από την πλευρά του σκουπιδιού και πρέπει να το πιει πριν ξεκινήσει καν. Όχι μετά. Ειδικά πριν. Δημιουργείται λίμωξη στο αίμα που δημιουργεί καρκίνο. Λευχημία, καρκίνο. Το ίδιο πράγμα είναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαστε ούτε τεμπέληδες, ούτε τραμπούκοι, ούτε τρομοκράτες. Το επόμενο διάστημα που θα ακολουθήσει θα ακολουθήσουν και για άλλες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες στον ΟΤΑ με το Κιμαντέρ. Προσπαθούμε να έρθουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις κοντά στους πολίτες, να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχει πρόβλημα στο δημόσιο. Το ξέρουμε κι εμείς. Και προτάσεις κάνουμε. Και πρέπει πράγματα να αλλάξουν. Άλλο αλλάζω το δημόσιο και άλλο το καταστρέφω για να κερδίσουν κάποιοι εις βάρος των πολιτών. Ποτέ δεν κάτσαν σε ένα στρογγυλό τραπέζι να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση. Και εγώ δημόσιο υπάλληλος, δημοτικός υπάλληλος. Από άλλο πόστο, δεν δουλεύω στην καθαριότητα. Οι προτάσεις που έχουν κάνει είναι ατελείωτες. Στα συρτάρια μένουν. Δεν θέλουν. Έτσι τους βολεύει. Έτσι δημιουργούν πελατειακό κράτος. Έτσι εγκλωβίζουν όλους μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να καλέσω όλο τον κόσμο τις επόμενες ημέρες, σε όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, είτε από τα συνδικάτα, είτε από φορείς, από οπουδήποτε, να συμμετάσχουν προκειμένου να μην περάσουν αυτά τα βάρβαρα μέτρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα έγκλημα στην πατρίδα μας. Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί μια ολόκληρη γενιά φεύγοντας στο εξωτερικό. Είμαι πατέρας 4 παιδιών. Η μεγάλη μου κόρη ετοιμάζεται να φύγει στις μέσα και να φύγει στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να την κρατήσω. Η δεύτερη μου τελειώνει το λύκειο σε ένα χρόνο. Θα την ακολουθήσει, μου είπε. Δεν ξέρω αν θα μου μείνει παιδί πίσω και προφανώς σε πολλούς γονείς. Θα χαθεί ολόκληρη γενιά γιατί κάποιοι απατεώνες βάλαν τις υπογραφές του εκεί που δεν έπρεπε. Και τη λέξη μου και την κουβέντα μου δεν την παίρνω πίσω. Και όποιος θέλει μπορεί να μου κάνει και μήνυση. Επώνυμα μιλάω. Είναι απατεώνες, επικίνδυνοι και ξεπουλημένοι. Και πρέπει να αφήσουν αυτό το τόπο στην ησυχία του, γιατί ο Έλληνας είναι και φιλότιμος και εργατικός και θα βρει το δρόμο του. Ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτά που είπε ο Θωμάς, να την κάνουμε τώρα. Διαφορετικά από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών, μπορείτε να έρθετε να κάνετε μια ενημέρωση. Και όποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί, να πει κάτι, το βήμα είναι ελεύθερο. Καλησπέρα σας. Από την Ελμέη Μαθίας θέλω να κάνω μια μικρή ενημέρωση και να κάνω και μια καταγγελία. Η ενημέρωση αφορά τον ξαφνικό θάνατο
52 ειδικοτήτων της τεχνικής εκπαίδευσης σε ΠΑΛ και ΕΠΑΣ, που για τον νομό σημαίνει 42 συνάδελφοί μας, τα καλά καθούμενα, μπαίνουν σε διαθεσιμότητα με ζωφερό μέλλον. Γιατί όσα καθησυχαστικά και υποκριτικά λέγονται για απορρόφησή τους άλλες υπηρεσίες στην υγεία ή κάπου αλλού, είναι τελείως υποκριτικά, αφού ξέρουμε ότι ήδη από τα νοσοκομεία ετοιμάζεται κατάλογος απολύσεων και βρίσκονται σε μια πορεία συγχώνευσης και κατάργησης. Συγχώνευση νοσοκομείων και κατάργησης κέντρων υγείας στις επαρχιακές πόλεις. 42 συνάδελφοί μας μόνο για αρχή. Ο πιο αδύναμος κρίκος σε μια νύχτα. Κάναν τις προγραφές την ώρα που ο υπεύθυνος, ο κύριος, ο τυπικά υπεύθυνος, εγγενίαζε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, μήματα σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Είμαστε πεπισμένοι πως αποτελεί την αρχή της βαρβαρότητας το μέτρο. Και αύριο μεθαύριο μέχρι και το Σεπτέμβρη θα ακολουθήσουν και άλλες κατηγορίες. Ποιες, πόσες, άγνωστο. Πού θα κάτσει η μπήλια, πού βολεύουν οι αριθμοί. Έχουν σχέδιο να απολύσουν χιλιάδες και κοιτάν ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι, ποιοι συγκεντρώνουν ομοειδή χαρακτηριστικά και τους απολύουν. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι έχουμε περάσει πια σε ένα στάδιο γκαξτερικής πολιτικής. Είναι αλητία αυτό που έκαναν σήμερα 4 η ώρα το μεσημέρι, να παίρνουν τηλέφωνα συνάδελφους και συναδέλφισσες και να τους λένε είστε σε διαθεσιμότητα 4 η ώρα το μεσημέρι. Αλήτες, χειρότεροι από οποιαδήποτε χούντα. Σε αυτό πρέπει να μπει ένα φρένο. Πρέπει όλοι μαζί, όλοι μαζί συσπυρωμένοι, όλοι μαζί οι ενδυνάμοι απολυμένοι, να συντονίσουμε τον αγώνα μας. Όσο μας αφορά και καλούμε τους πάντες, σήμερα στείλαμε SMS σε 54 γονείς από τους συνολικά 74 των παιδιών που είναι στην νοσηλευτική και δεν έχουν πια μέλλον. Γιατί οι καθηγητές τους απολύονται και τα τμήματά τους κλείνουν. Άλλοι τόσοι είναι στην κομωτική και κάποιοι άλλοι είναι σε άλλες ειδικότητες. Αυτά τα παιδιά έχουν άγνωστο μέλλον. Την ίδια πορεία ενημέρωσης θα συνεχίσουμε. Τη Δευτέρα στις 7 η ώρα στα γραφεία της ΕΛΜΕ, εδώ προφήτη Λία, συνεδριάζει το συντονιστικό μας. Είναι ανοιχτό. Μπορεί ο κάθε ένας να πάει και να καταθέσει προτάσεις για το πώς θα οργανωθεί η αντίστασή μας. Ήδη έχουμε κάνει 2 συγκεντρώσεις και πορείες, χθες και προχθές. Και επίσης την Τρίτη, τις 11 η ώρα, δίνουμε ραντεβού μαζικό, αγωνιστικό, αποφασιστικό, εδώ, σε αυτό το χώρο, για ένα μεγάλο συλλαλητήριο που θα περιδιαβεί όλους τους δρόμους της πόλης και θα πάει στη λαϊκή να ενημερώσει τον κόσμο. Θα περάσει και από τα γραφεία των βουλευτών. Να κρεμάς χαρτί που θα τους προγράφει, όπως προγράφουν εμάς, να τους προγράψουμε εμείς αυτούς. Νομίζω ότι προλαλήσατε, στα είπαν όλα. Δεν αφήσαν κάτι για μας. Πριν κλείσουμε, θέλει κάποιος άλλος να κάνει μια παρέμβαση? Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση, να καλέσουμε κι εμείς τον κόσμο την Τρίτη, τουλάχιστον. Την άλλη εβδομάδα, σύμφωνα με την απόφαση της ΚΕΔΕ, οι Δήμοι θα παραμείνουν κλειστοί ολοκληρωτικά την Τρίτη, Δευτέρα και Τετάρτη εκτός των κοινωνικών και προνοιακών δομών. Μπορεί να αλλάξει όμως αυτό το πρόγραμμα, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την Τετάρτη τελικά. Ήδη σχεδιάζονται και πορείες μετακινήσεις στην Αθήνα.
Λοιπόν, από εδώ και πέρα, όπως καταλαβαίνουμε, η ενότητα είναι το παν. Ο κύριος Γεβανόπουλος θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Εμείς τα κόμματα τα έχουμε παραμερίσει στην άκρη. Είναι το δίκαιο των εργαζομένων, το δίκαιο της πατρίδας μας, ο δίκαιος αγώνας. Να το πούμε και αυτό, ότι ο κύριος Γεβανόπουλος είναι ο μόνος που στήριξε τους εργαζόμενους, να το πούμε. Δεν είχαμε καμία απάντηση από τους άλλους βουλευτές. Τους καταγγείλαμε και ανοιχτά στην ανοιχτή μας επιστολή. Και την Τρίτη θα είμαστε και εμείς μαζί σε αυτή την κίνηση που θα γίνει και από τους εκπαιδευτικούς. Είμαι στην Αθήνα ένα βράδυ και κάνω βόλτα. Αφού τελείωσα από τη Βουλή, δεν με ξέρει κανείς, είμαι με τις φόρμες μου, κυκλοφοράω στο Σύνταγμα. Έρχεται κάποιος που σπρώχνει από πίσω μου, δίνει μία. Λέω, τι συμβαίνει? Μου λέει, αυτός ο κάδος είναι δικός μου, μην τον πλησιάσεις. Νόμισε ότι θα πήγαινα στον κάδο, γιατί έχουν πια ονοματεπώνυμο οι κάδοι. Πολλοί κάτοικοι Αθηνών ζουν μέσα από τους κάδους. Είναι συμπολίτες μας. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα πλησιάζω στη Βουλή δρασκελώντας πάνω από πεσμένα κορμιά. Από κορμιά συμπολιτών μας. Δεν βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητα κανενός κομματάρχη και κανενός εκπροσώπου πελατειακού κράτους. Είμαι πολίτης της Βέρειας, πολίτης της Ελλάδας. Την Τετάρτη θα είμαι στην ψηφοφορία και φυσικά θα ψηφίσω όχι. Να στηθεί αυτή εδώ η κάμερα, αυτή εδώ η οθόνη, να δούμε όλοι κάποια στιγμή στις δημοκρατίες η ευθύνη είναι προσωπική. Είναι ατομική η ευθύνη στις δημοκρατίες. Δεν είναι συλλογική. Να κρυφτούμε πίσω από επιτροπές. Εδώ λοιπόν για να δούμε όλοι τώρα πώς το κακό εξελίσσεται, πώς το κακό αποκτά ραγδαιότητα. Είμαστε αριθμοί όλοι, κι εσείς κι εγώ. Εγώ είμαι στους 300. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε κυρίως μόνοι. Είμαστε εμείς. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε όταν θα φύγει και ο Ράγκεμπαρ και ο Βούχτελ. Να ετοιμαστούμε για τα δύσκολα, σας παρακαλώ, και να ετοιμαστούμε με ομόνια. Να ετοιμαστούμε με αλληλεγγύη, με φιλαλληλία. Δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί, δεν είναι μόνο δημοτικοί υπάλληλοι. Η καταιγίδα εξελίσσεται και ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Θα σας παρακαλέσω να βρούμε ο καθένας εκείνα τα κομμάτια συμπαράστασης στο γείτονα, στον αδερφό, στο φίλο. Ξεχάστε κόμματα, δεν έχουμε εκλογές αυτή την ώρα. Τώρα έχουμε πόλεμο. Ευχαριστώ. Το μάθαμε και αυτό σήμερα και εμείς. Μάθαμε. Συγητής του φορολογικού και των απολύσεων είναι ο κύριος Βεσιρόπουλος. Να παρακαλέσω όλους τους εκπροσώπους των συλλόγων, των φορέων να παραμείνουν εδώ για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να συνεννοηθούμε λίγο για τις επόμενες ημέρες. Από τη συνειδρίαση της ΚΕΔΕ πήρα μια απόφαση και μπορώ να πω, εντάξει, θεωρητικά φαίνεται ότι είναι λίγο γενναία. Δεν με καλύπτει όμως, εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει. Έπρεπε να πάρουν πιο δραστική απόφαση. Και μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο πρέπει όλοι οι δήμαρχοι να πάνε να παραιτηθούν και όλα τα δημοτικά συμβούλια. Αυτή είναι η σωστή απόφαση. Όχι αν θα δούμε και θα κάνουμε και τα λοιπά και τι θα πούνε το δημοτικό συμβούλιο. Όχι. Τέρμα. Μόνο αν γίνει αυτό, τότε υπάρχουν ελπίδες για την κοινωνία. Διαφορετικά είναι μονόδρομος. Η δεξαμενή των ανέργων περιμένει. Αυτός είναι ο στόχος. Θα παρακαλούσα πολύ όποιος θέλει να πει κάτι να κάνει μια παρέμβαση, γιατί σας βλέπω στέκεστε, δεν θέλετε να φύγετε. Αυτό είναι καλό. Συνήθως μετά από κάποια συναυλία, κάποια συνάντηση, όλοι θέλουν να φύγουν.